Ο ελληνικής καταγωγής συνθέτης Alexander Desplat ανεβαίνει στη σκηνή του Dolby Theater για να παραλάβει από τα χέρια της Julia Andrews το Oscar καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για το soundtrack της ταινίας The Grand Budapest Hotel που ακούτε. Που ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία και για τη μουσική που συνέθεσε για το παιχνίδι της μίμησης, ευχαρίστησε συγκινημένος το σκηνοθέτη Wes Anderson, τους συνεργάτες του, αλλά και Wes, την Ελληνίδα μητέρα του. I need to thank Laura Engel, Mac Graham, Katz, my Greek mother. Solvay, I met you long ago for my first session and you played the violin. And you made everything happen for me. So, this is for you. Thank you. Αργότερα, μιλώντας στην κάμερα του ABC, ο συνθέτης μίλησε και για τις δύο πατρίδες του, οι οποίες έχουν επηρεάσει, όπως είπε, τη μουσική του, αναφωνώντας «Ζήτω η Γαλλία, ζήτω η Ελλάδα». Ο σεναριογράφος Αλεξάνδρ Ντινελάρης, επίσης ελληνικής καταγωγής, βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Birdman, μαζί με τους Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ιναρίτου, Νίκολας Γιακομπόνε και Αρμάντο Μπό. Πέρα από το Birdman, που σάρωσε στην κυριολεξία τα Όσκαρ, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, ο Eddie Redmayne, κέρδισε εκτός από το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, υποδιόμενος στο Stephen Hawking, και τα συγχαρητήρια του αστροφυσικού μέσω Facebook. Πολύ καλή δουλειά, Έντι. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. And the Oscar goes to Citizen 4. Με το χρυσό αγαλματίδιο έφυγε και η σκηνοθέτης Λάουρα Πόιτρας για το ντοκιμαντέρ της Citizen 4 που αναφέρεται στις συναντήσεις του κατασκόπου Edward Snowden στο Hong Kong και τις έρευνες για τα έγγραφα τα οποία είχε δώσει αλλά και το τι συνέβη μετά τη δημοσίευσή τους. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Μέσω του ιστότοπου Reddit, το πρώην πράκτορας της CIA μίλησε για το Όσκαρ που κέρδισε το ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή του. Η ελπίδα μου είναι αυτό το βραβείο να δώσει το έναυσμα, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να δουν το φιλμ και να εμπνευστούν από το μήνυμα ότι απλοί πολίτες όταν δουλεύουν μαζί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Αν και ο νέος παρουσιαστής βγήκε στη σκηνή ακόμη και με τα εσώρουχα και έκανε ένα φαντασμαγορικό σόου, αλλά Billy Crystal πάνω στη σκηνή τραγουδώντας και κάνοντας παράλληλα παιχνίδι με τις σκιές, οι περισσότεροι κριτικοί είπαν ότι ήταν μάλλον βαρετός και όχι τόσο καλός όσο οι προκάτοχοί του. Σχολίασαν ότι η Ellen DeGeneres στην περσινή τελετή ήταν πιο άμεση, βγάζοντας ακόμη και selfie με τους αστέρες που κάθονταν στις πρώτες σειρές, αλλά παρήγγειλε ακόμη και πίτσες κατά τη διάρκεια της τελετής. Harrison, you said you wanted pizza? Okay. Για την ακρίβεια, τα διεθνή μέσα έγραψαν ότι δεν ήταν ότι ο Νίλ Πάτρικ Χάρις δεν ήταν καλός, αλλά μάλλον δεν ήταν αρκετός. Ίσως αυτός να ήταν ένας από τους λόγους που η 87η τελετή απονομής κατέγραψε τη χαμηλότερη τηλεθέαση των 6 τελευταίων ετών και έφτασε το χαμηλότερο ποσοστό από το 2009, όταν το Όσκαρ καλύτερου φιλμ είχε πάει στον Ντάνι Μπόιλ για την ταινία του Slumdog Millionaire. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, τη φετινή τελετή παρακολούθησαν 36,5 εκατομμύρια πολίτες, με το σόου να προσελκύει 16% λιγότερους τηλεθεατές από τα περσινά Όσκαρ.